Μπενάρες λοιπόν, την πόλη του Θεού Σίβα, στα ίχνη του ενιγματικού Δημητρίου Γαλανού του Αθηναίου. Με περιμένει ο άλλος Δημήτριος, ο Βασιλιάδης, που και ξέρει το θέμα και είναι χρόνια στην Ινδία. Το μοναδικό ίχνος που άφησε ο Γαλανός αυτή την πόλη που έζησε 45 χρόνια βρίσκεται σε αυτό το παλιό χριστιανικό νεκροταφείο των Άγγλων, το οποίο είναι εγκατελειμμένο σήμερα στην κατάσταση που θα το δεις. Εις μνήμην Δημητρίου Γαλανού του Αθηναίου. Εδώ τι λέει εδώ πέρα, αυτά τι είναι, τι γράφει εδώ? Αυτά είναι φαρσί, η επίσημη γλώσσα της εποχής εκείνης, τα περσικά. Απήλθε φεύθ ο Πλάτων του αιώνος, την οποία έγραψε ο Μούσης Ιτάλ Σινκ, δάσκαλος και φίλος του Γαλανού. Απήλθεν ο Πλάτων του αιώνος, του προπερασμένου πια αιώνος. Thank you.
πες μου, ποια ήταν η οικογένειά του, από πού έρχεται αυτός ο άνθρωπος, πού μεγάλωσε? Γεννήθηκε το 1760 στην Αθήνα, σε μια μικρή πόλη, 3.000 κάτοικοι περίπου την εποχή εκείνη. Είχε ένα αδερφό, μία αδερφή. Τα πρώτα του γράμματα τα μάθε με τον Μπενιζέλο, ένα διακεκριμένο δάσκαλο της πόλης στην εποχή εκείνη. Αλλά σε ηλικία 14 ετών ήθελε να επεκτείνει τις γνώσεις του και έφυγε για το Μεσολόγγι. Το Μεσολόγγι την εποχή εκείνη ήταν μια μεγάλη πόλη, με εμπορικές σχέσεις με τη Βενετία. Πολύ διακεκριμένοι δάσκαλοι βρισκόντουσαν εκεί. Ανάμεσά τους ήταν και ο Παναγιώτης ο Παλαμάς, ο περίφημος διδάσκαλος του γένους. Μετά έφυγε και πήγε στην Πάτμο. Εκεί ήταν το σχολείο της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννη, του Θεολόγου, και σπούδασε κοντά στον Δανιήλ Κεραμέα. Ο μόνος τομέας που μπορούσε κανείς να αφοσιωθεί στα γράμματα ήταν η θεολογία, τα αρχαία ελληνικά, τα λατινικά επίσης σπούδασε, εκκλησιαστική μουσική. Γενικά στο θεολογικό χώρο κινήθηκε η γνώση του. Έμεινε 6 χρόνια, ώσπου έγινε 24 χρονών πλέον, μεγάλο παλικάρι, και έφυγε για την πόλη. Στην Κωνσταντινούπολη ήταν ο θείος του, ο Γρηγόριος, επίσκοπος της Κεσαρίας και πρωτότρονος της Ιεράς Συνόδου στην Κωνσταντινούπολη. Ο θείος του ήθελε να τον κάνει παπά, αλλά αυτός προτίμησε να συνεχίσει σαν δάσκαλος. Δίδασκε σε παιδιά ελληνικών οικογενειών στην Κωνσταντινούπολη, ώσπου βρήκε αυτή την καλή ευκαιρία, με μισθό, να πάει να διδάξει τα παιδιά της ελληνικής κοινότητας της Καλκούτας. Σε ηλικία 26 χρονών, το 1786, φεύγει από την Κωνσταντινούπολη για ένα μεγάλο ταξίδι. Με καράβι κατεβαίνει στην Αλεξάνδρεια, από εκεί με καραβάνι πηγαίνει στο όρος Σινά και από εκεί πάλι με καραβάνι περνάει από όλο τον αραβικό κόσμο, κατεβαίνει κάτω στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Βασόρα, η οποία ήταν ένα μεγάλο εμπορικό λιμάνι των Άγγλων και στέλνανε τα καράβια τους με το στρατό και τις προμήθειες τους στην Καλκούτα, στη Βεγγάλη. Και ο Γαλανός ανέβηκε σε ένα από αυτά τα καράβια και έφτασε στη Βεγγάλη μετά από 6 μήνες. Πάρα πολύ δύσκολο ταξίδι και κουραστικό και επικίνδυνο και για έναν Έλληνα ιδιαίτερα, όταν έρχεται σε μια χώρα ειδωλολατρική που δεν γνωρίζουμε τίποτα στην Ελλάδα για αυτή τη χώρα, άγνωστη, εξωτική. Η Καλκούτα ήταν κάτω από την κατοχή της αγγλικής εταιρείας που κατέλαβε στην αρχή την Ινδία. Μια εταιρεία που οργανώθηκε στο Λονδίνο, εμπορική, η οποία είχε και στρατό και αναζητούσαν αυτοί εμπορικές βάσεις για να εκμεταλλευτούν τον πλούτο της Ινδίας. Μέχρι για ένα αιώνα λειτουργούσε αυτή η εταιρεία, μέχρι το τέλος που τα ανέλαβε η Μεγάλη Βρετανία. Η Καλκούτα ήταν ένα κέντρο κοσμοπολίτικο, υπήρχαν και άλλοι άπικοι όπως οι Πορτογάλοι, οι Γάλλοι, οι Δανέζοι, οι Εβραίοι, Ρώσοι, Αρμένοι. Ανάμεσά τους ήταν και οι Έλληνες. Στην εποχή του Γαλανού ήταν γύρω στις 120 οικογένειες, εμπορικές οικογένειες, οι οποίες ήρθαν από την Φιλιππούπολη, την Αδριανούπολη, την Ήπειρο. Την εποχή εκείνη η Καλκούτα περνάει μια πολιτιστική αναγέννηση. Έχουμε ινδικές και ευρωπαϊκές εταιρείες που ασχολούνται με τη μελέτη των σανσκριτικών, των θρησκευτικών παραδόσεων, της λογοτεχνίας. Σίγουρα ο Γαλανός θα πρέπει να ενδιαφέρθηκε, αφού ήταν και ο ίδιος από μια παράδοση μορφωμένων ανθρώπων. Άρχισε να μελετάει την τοπική γλώσσα, τη βεγγαλέζικη, τις ινδικές γλώσσες. Αυτό που δεν καταλαβαίνω, που είναι αξιοπερίεργο, είναι πώς αυτός ο άνθρωπος με 5-6 χρόνια δουλειά στην Καλκούτα σαν δάσκαλος κατάφερε να ζήσει μετά αρκετά καλά άλλα 45 χρόνια μέχρι το θάνατό του στον Μπενάρες και να αφήσει και μια μεγάλη περιουσία. Τι δαιμόνιο ήταν, πώς έκανε την τύχη του τόσο γρήγορα? Πράγματι, η περιουσία που άφησε στην τελευταία του διαθήκη είναι αξιοσημείωτη. Ο Γούδας την υπολογίζει γύρω στις 80.000 χρυσές λίρες, το οποίο ένας απλός δάσκαλος δεν θα μπορούσε ποτέ να μαζέψει τόσα πολλά λεφτά. Και έχουν γίνει διάφορες σκέψεις γύρω από τον τρόπο που συγκέντρωσε αυτά τα λεφτά. Ο Χέμπελ,
Ο Χεμπέρ, ο οποίος ήταν αγγλικανός επίσκοπος και έγραψε για τον Γαλανό αργότερα στο βιβλίο του, λέει ότι ήταν έμπορας της Καλκούτας. Ενώ ο συμβολιογράφος του Πανταζή μας λέει ότι ήταν έμπορας καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Και στην Καλκούτα και στο Βαράνασι, αντιπρόσωπος ελληνικών εταιριών. Ο Σούλτς λέει ότι πήρε μια μεγάλη δωρεά από τον φίλο του, τον Κωνσταντίνο τον Πανταζή, την οποία ο Γαλανός την επένδυσε σε μετοχές εμπορικών εταιριών, οι οποίες πήγανε πολύ καλά και ναι, τα χρήματα του. Με αυτά δηλαδή. Μάλιστα. Και είχε τη δυνατότητα όχι μόνο να ζήσει αυτός καλά, αλλά να στέλνει και βοήθεια οικονομική στο σπίτι του στην Αθήνα. Παμφίλτα τέμι πάτερ και γλυκητά τιμι μήτερ κλπ. Κλπ. Επειδή εχάσαμεν αυτόν τον κόσμο και δεν μπορούμε να τον έβρωμεν άλλην μίαν φοράν. Κλπ. Δεν θέλετε να εξεύρετε από τι μαλλίνει η σκούφια μας. Το κατεβόδιόν μου εντάφθα εις Βεγγαλίαν και την κατάστασή μου είμαι βέβαιος ότι τα εμάθατε κατά λεπτός από τα γράμματα όπου πέρσι έστειλα από Μπάσραν και από Λιβόρνων και από μοναστήριον του όρου Σινά. Αλλά ήδη δεν λείπω να σημειώσω δια πληροφορίαν και ησυχίαν σας ότι χάρη τη Θεία ευρίσκομεν υγεία και ησυχία και ελπίζω εις Θεόν ότι εντός ολίγου θέλετε με απολαύσει καθώς ποτέ εις το νου σας δεν ευάλετε. Μάλιστα. Ότι θα ξαναγυρίσει δηλαδή. 1789, η χρονιά της Γαλλικής Επανάστασης. Μπενάρες λοιπόν, φτάνει εδώ ο Γαλανός, 32 χρονών δηλαδή, μετά το 1790. Τι είναι το Μπενάρες τότε, πόσο πληθυσμό έχει? Έχει γύρω στις 500.000 κατοίκους. Είναι ήδη μια μεγάλη πόλη για την εποχή εκείνη. Εμπορικό κέντρο, όχι όμως τόσο μεγάλο όσο η Καλκούτα. Αλλά πάνω απ' όλα είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα και θρησκευτική πρωτεύουσα των Ινδουιστών. Η πόλη αυτή, όπως είναι η Μέκα για τους Μουσουλμάνους, όπως είναι τα Ιεροσόλυμα για τους Χριστιανούς και για τους Εβραίους, είναι μια από τις μεγάλες ιερές πόλεις. Είναι συνδεδεμένη με το θεό Σίβα, έναν από τους μεγαλύτερους θεούς του Ινδουισμού, ο οποίος στην πόλη αυτή κατέβασε το φωτεινό του λίγκαμ, το οφαλό, και είναι μια από τις μεγαλύτερες θεότητες, η θεότητα του θανάτου, της καταστροφής, καταστρέφει όλο το παρελθόν, όλες τις προκαταλήψεις μας, τις κοινωνικές μας συμβάσεις, για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε την υπέρτατη αλήθεια που βρίσκεται πέρα από τις συμβατικότητες του χρόνου και του χώρου. Να έχουμε δηλαδή άμεση επικοινωνία με το θείο. Αυτή είναι και η απελευθέρωση. Ο θεός Σίβα είναι μια ενιγματική μορφή. Από τη μια πλευρά είναι ο θεός της καταστροφής και του θανάτου και από την άλλη είναι ο θεός της αναδημιουργίας του κόσμου και της απελευθέρωσης από τα δεσμά της πλάνης. Ο φαλός του Σίβα, το λίγκαμ που λέμε στα σανσκριτικά, είναι το σύμβολο της απρόσωπης μορφής του θεού Σίβα και είναι στημένο επάνω στο γιόνι, το γυναικείο γεννητικό όργανο και η ένωση του πνεύματος και της ύλης, η οποία είναι η αιτία της δημιουργίας ολόκληρου του σύμπαντος, λατρεύεται μέσω αυτού του συμβόλου. Και είναι πολύ όμοιο με το γιν και γιάν που συναντάμε στην Κινέζικη φιλοσοφία. Στην πόλη αυτή ο Σίβα έχει υποσχεθεί σε όσους πεθαίνουν ότι θα αποκτήσουν αυτή την ελευθερία, μόξα,
Και γι' αυτό το λόγο από τα αρχαία χρόνια οι μαχαραγιάδες, οι βασιλείς από όλα τα βασίλεια της Ινδίας ερχόντουσαν και χτίζαν τα παλάτια τους στην όχθη του Γκάγκη από τη μια πλευρά για να μπορέσουν να πεθάνουν εδώ πέρα. Αυτοί μαζί τους κουβαλούσαν και τους λόγιους, τους καλλιτέχνες τους, τους μουσικούς, πατρονάριζαν τις τέχνες και τα γράμματα. Είχαν και τους υπηρέτες τους, οι οποίοι χτίσαν τα μικρά τους σπιτάκια από πίσω και σιγά σιγά αναπτύχθηκε η πόλη επάνω στο Γκάγκη. Η πόλη έχει πολλά ονόματα. Στα σανσκριτικά τη συναντάμε σαν Κασί, που σημαίνει η πόλη του φωτός. Μπορεί να είναι επειδή εδώ κατέβηκε ο φωτεινός φαλός του Σίβα, μπορεί να είναι επειδή ανατέλει ο ήλιος και τη φωτίζει από την άλλη πλευρά της πόλεως. Και το πνευματικό μήνυμα ότι είναι η πόλη του φωτός που φωτίζει όλη την Ινδία με τις βραχμανικές σπουδές, με τη μουσική της, με την καλλιέργειά της. Μια άλλη ονομασία της είναι Βαράνασι, την οποία γνωρίζουμε σήμερα επισήμως, διότι βρίσκεται χτισμένη μεταξύ των δύο παραποτάμων του Βαρούνα και του Ασί. Και η παραφθορά της, η λέξη στην οποία τη χρησιμοποίησαν περισσότερο οι Άγγλοι, το Μπενάρες, όπως το ξέρουμε και στην Ελλάδα. Η πόλη του Μπενάρες έχει μεγάλη σημασία και για τον βουδισμό. Στο δάσος των Ελαφιών, που βρίσκεται 8 χιλιόμετρα έξω από την πόλη, στο σημερινό Σάρνα, ήταν ο τόπος που ήρθε ο Βούδας και έδωσε την πρώτη του διδασκαλία. Για τους βουδιστές είναι εξίσου σημαντική όπως είναι το όρος των ελαιών για τους χριστιανούς. Για το πώς ήταν η πόλη του Μπενάρες στην εποχή του Γαλανού, έχουμε πάρα πολύ ωραίους πίνακες από Άγγλους ζωγράφους, όπως ο William Daniel και ο James Prinsep, οι οποίοι έζησαν στην ίδια εποχή με τον Γαλανό. Ζωγράφισαν τις γκάτ, τις θρησκευτικές παραδόσεις, τις γιορτές, ό,τι τους εντυπωσίασε σε πάρα πολύ ωραίους πίνακες, οι οποίοι διασώζονται σήμερα στο Μουσείο του Πανεπιστημίου του Benares University. That was the period when Sanskrit University was founded, and the credit goes to British scholars, those who have thought that like Duncan, James Prinsep, Reynold, Keith, we have the whole tradition that they realize that if Sanskrit tradition is going to be well understood, then only we can have the parallels, our close integration between East and the West. And that was the period that when Galanos was also here. So somewhere one can see that intellectual tradition, that how Western mind like Jainarayan Ghosal and Raja Ram Rohan Rai, such tradition from Bengal coming up, that we have to read modern science, what is coming from the West. On the other side, Western scholars were conscious that we have to develop the Sanskrit tradition. And both were meeting at a certain point. There was a tradition of dialogues and discourses at different levels, and we find some of these sketches that side by side, Pandits, Brahmins sitting, other side, Western people sitting, and discourses going on. Εδώ σίγουρα βρήκε ένα πάρα πολύ μεγάλο πλούτο, πνευματικό πλούτο, στις Ινδικές παραδόσεις, στη Σανσκριτική, οι παραδόσεις είναι ζωντανές. Μπορείς να αφοσιωθείς καθαρά στον πνευματικό τρόπο ζωής. Ένα Άγιο Όρος, θα λέγαμε, του Ινδουισμού. Φαντάζεσαι ότι υπάρχει κάτι κοινό που σε κρατάει εδώ με αυτό που ενδεχομένως αγοήτευσε τον Γαλανό και τον κράτησε? Ναι, βέβαια, η ομορφιά και ο αργός ρυθμός ζωής, η ησυχία είναι κοινά, αλλά υπάρχουν νομίζω και διαφορές. Τότε ο Γαλανός ίσως να μην μπορούσε να γυρίσει και στην Ελλάδα, διότι οι συνθήκες ήταν διαφορετικές, είχε αποκοπεί από τους συγγενείς του. Ένας χατιά παρικούμεν και πόροπου των ελληνικών μουσών και χαρίτων, εν ανθρώπης αλλογλώσσης και βαρβάρης. Μαθαίνει τα σανσκριτικά, είχε βραχμάνους δασκάλους στην παραδοσιακή διδασκαλία. Τότε δεν υπήρχαν πανεπιστήμια. Πήγαινε κοντά στο δάσκαλο και κοντά στο δάσκαλο 5-10 μαθητές μελετούσαν την μουσική τους, τα σανσκριτικά τους. Και ήταν τιμή μεγάλη να λες το όνομα του δασκάλου σου, αν έχεις κάποιο διάσημο διακεκριμένο δάσκαλο. Μέχρι και σήμερα αυτό δεν λέμε σπούδασε στο τάδε πανεπιστήμιο, αλλά σπούδασε κοντά στο Ραβί Σάγκαρ, παραδείγματος χάρη. Ναι. Αυτή η παραδοσιακή διδασκαλία λέγεται Γκουρουκούλ, η οικογένεια του γκούρου, του δάσκαλου δηλαδή. Από τη μια πλευρά άλλαξε ρούχα, μελέτησε τα σανσκριτικά, έκανε φιλίες με τους βραχμάνους, αλλά έτσι δεν γίνεσαι βραχμάνος. Και μάλιστα όταν πέθανε ζήτησε να θαυτεί στο χριστιανικό νεκροταφείο.
όχι όπως οι βραχμάνοι που καίνε τους νεκρούς τους. Κατά συνέπεια, το ενδιαφέρον του ήταν καθαρά πνευματικό και όχι μια αλλαξοπιστία. Για να γίνει κανείς βραχμάνος πρέπει να είναι από γεννησιμιού του. Εδώ στην Ινδία οι άνθρωποι χωρίζονται σε τάξεις ανάλογα με τη γέννησή τους, σε ποια οικογένεια γεννιούνται. Η τάξη των βραχμάνων είναι η τάξη των δασκάλων και των ιερέων. Από ό,τι έχουμε υπόψη μας, μάλλον δεν διασυνδέθηκε πάρα πολύ με τους Άγγλους. Τους απέφυγε τους Άγγλους για κάποιο λόγο. Και οι σχέσεις του ήταν πολύ στενές με τις κύριες οικογένειες των Ινδών λογίων, ακόμη και με τον Μαχαραγιά, με επιφανείς οικογένειες. Κινόταν στα υψηλά κοινωνικά στρώματα της πόλης. Οι Ευρωπαίοι το βλέπανε στην αρχή κάπως καχύποπτα. Among them, that is the Europeans living. Ανάμεσά τους είναι και ένας Έλληνας, ένας καλά πληροφορημένος και ευγενής άντρας, που έχει εγκατασταθεί εδώ από πολλά χρόνια, ζώντας με τα δικά του μέσα, όποια κι αν είναι αυτά, και επαγγέλλεται την μελέτη της σανσκριτικής. Άκουσα καλά λόγια γι' αυτόν αργότερα στο Αλαχαμπάντ και εντυπωσιάστηκα πολύ από την μοναχικότητα και το μυστήριο του χαρακτήρα και της κατάστασής του. Για ένα διάστημα θεωρήθηκε ύποπτος από την κυβέρνηση, αλλά μετά από μακρά παρακολούθηση δεν βρήκαν τίποτα που να επιβεβαιώνει τις υποψίες τους. Και κατά την διάρκεια του πρώτου πολέμου του Λόρδου Χάστινγκ έδωσε εθελοντικά και σε διαφορετικές περιπτώσεις σημαντικές πληροφορίες. Τόσοι λίγοι Ευρωπαίοι όμως που θα μπορούσαν να το αποφύγουν κατοικούν στην Ινδία, που φαίνεται περίεργο κάποιος να την προτιμά για διαμονή του χωρίς κάποιο ισχυρότερο κίνητρο από την αγάπη στην σανσκριτική λογοτεχνία. Ιδιαίτερα όταν δεν φαίνεται να επαγγέλλεται κάποια εργασία πάνω στο θέμα αυτό. Οικογένεια έκανε ο Γαλανός? Όχι, δεν παντρεύτηκε, ούτε παιδιά έκανε. Μόνος του ζούσε ασκητική ζωή, πολύ λιτή ζωή. Είχε έναν πολύ στενό φίλο, Ρώσος ήτανε, Πίτερ Φεντέροφ, ο οποίος πιθανώς να ζούσαν και στο ίδιο σπίτι. Υπάρχει επίσης ένας Ρώσος εδώ, που από φυσική συγγένεια ζει σε στενή σχέση με τον Έλληνα. Είναι όμως έμπορος και κινείται σε φανερά ταπεινότερη κοινωνική τάξη από το φίλο του. Ο ξένος το ξένο. Το τονίζει, ε. Ο ξένος το ξένο. Ίσως ήθελε να τονίσει την ασκητική ζωή που ζούσαν και οι δύο, μακριά από τις οικογένειές τους, απαρνούμενοι τις πατρίδες τους, τα σπίτια τους, σε ένα κόσμο ξένο για αυτούς, και ο οποίος οδηγεί και στην πνευματική εμπειρία το να συνειδητοποιήσει κανείς ότι είναι ξένος αυτή τη ζωή.
ότι το πνεύμα, ο πραγματικός μας εαυτός, όπως διδάσκει η Ινδική φιλοσοφία, δεν έχει συγγένεια με την ύλη. Από τον πράγμα, την υπέρτατη αλήθεια, ξεκινάει η ψυχή και εκεί πάλι επιστρέφει. Όλα τα άλλα είναι ένα ταξίδι. Πού είμαι εγώ, τι πορευθήσομαι, τις είμαι εγώ, γιατί ήλθον ενθάδε, τις οικείος εμός, τίνος εγώ είμαι. Ουδής έστησε οικείος, ουδές ήτην οικείος. Η γηνή, η οικείη και οι φίλοι, η συν, όσοι κατά συγκυρίαν συνέλευσης εν οδό, οδηπόρον. Πάλε μεν ίνση οικείος άλλος, νυν δέστηση άλλος. Εν δε τη μελούση μετασωματώσει, έστεση άλλος, και ούτως άλλος και άλλος πάλιν. Η ψυχή ούτε φθείρει ούτε φθείρεται, ούτε γεννάται ποτέ ούτε θνίσκει, αλλού δε μεταγίνεται μη γεγεννημένη. Αγέννητος δε, αείδιος, αμύωτος, αμετάτρεπτος, διηλεκής, παλαιά και αναλύωτος εστί, και ούκ ανερείται του σώματος ανερουμένου. Καθώς ο άνθρωπος αφής τα παλαιά ημάτια άλλα κενά ενδύεται, ούτω και η ψυχή, αφήσα τα παλαιά σώματα, αλλά νέα ενδύεται. Είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένο με την μετεψήφωση, διότι εδώ ο Θεός Σίβα έχει υποσχεθεί σε όλους όσους έρχονται ότι θα τους προσφέρει ελευθερία από τον κύκλο της επαναγέννησης. Όλη αυτή η πορεία που παίρνει χιλιάδες χρόνια, η πορεία της εξέλιξης, εδώ στον Μπενάρες την κερδίζεις αμέσως με τη χάρη του Θεού. Όποιος πεθάνει εδώ πέρα, ακόμη και ένα μυρμήγκι, αποκτά αυτή την ελευθερία αμέσως, δεν χρειάζεται να περάσει δηλαδή από όλη αυτή την εξελεκτική πορεία. Αυτή είναι μία ομορφιά του Ινδουισμού που δεν σε υποχρεώνει να κάνεις πάρα πολλά για να πετύχεις απελευθέρωση. Παράδειγμα, με ένα μπάνιο στο Γκάνγκη εξαλείφεις αμαρτίες σου αμέσως, πολύ απλά. Δεν χρειάζεται να τυραννηθείς, να μετανοήσεις και ξανά και ξανά και ξανά. Υπόκεισε τις ηθικές συνέπειες των πράξεων σου. Εσύ είσαι υπεύθυνος για τις πράξεις που κάνεις και εσύ είσαι υπεύθυνος για αυτά που υπομένεις από το παρελθόν σου, από τις προηγούμενες ζωές σου. Ουδέν τη δίδωσιν ο πατήρ και η μήτυρ, ούτε πλούτον ούτε μάθησιν. Ο γαράνθρωπος απολαμβάνει τον καρπόν των οικείων έργων. Εκ των οικείων έργων, των προπεπραγμένων, ο άνθρωπος γεννάται. Εκ των οικείων έργων αυξάνει.
και εκ των οικείων έργων ευρίσκει αγαθά ή κακά και τελευταίων των θάνατων. Πρόσκυσο της έργης, μηδέποτε όμως της καρπής αυτών. Μη έστωση καρπούτινος αίτιον το έργον, μη δε μη έσω αμελής των έργων. Οι σοφοί θεωρητικοί καταφρονήσαντες ως σοφοί του εκ των έργων καρπού και απαλλαγέντες του δεσμού της γεννήσεως του σώματος, εις απαθή τόπων έρχονται. Ο υψηλότερος σκοπός είναι η απελευθέρωση, η μόξα. Αλλά υπάρχουν και άλλοι σκοποί μέσα στη ζωή. Όπως ο ένας από αυτούς είναι η απόλαυση. Είναι σκοπός της ζωής. Γι' αυτό έχουμε και το κάμα σούτρα. Κάμα. Κάμα είναι η απόλαυση, ο έρωτας. Η έννοια της αμαρτίας δεν είναι τόσο πολύ συνδεδεμένη με τον Ινδουισμό. Δεν είναι τόσο ηθική η θρησκεία όπως είναι η χριστιανική. Παράδειγμα, βλέπουμε στους ναούς ερωτικές σκηνές, τις οποίες δεν μπορείς να τις φανταστείς σε ένα χριστιανικό ναό. Ο πάντα τελέσας έρος εχόρευε μετά των εφαλωμένων μαργαριτών ως μετά βελών ανθήνων ή έπιπτον εκ των διαραγέντων περιδεραίων εν τη συνουσία. Το ζεύγος των ομάτων του νεανίου, νυχόμενον εν τη σκήμαση της μεγάλης αγλαΐας του σώματος της γυναικός, αν βυθιστεί στην δίνη του βαθέως ομφαλού, πώς αναδύσεται. Και η γκάγκα, ο γάγκης, πώς συνδέεται με το Μπενάρες και με τη θρησκεία τους. Η θεά Γάγκης έχει αναβλήσει από τα μαλλιά του Σίβα, όπως η θεά Αθηνά από το κεφάλι του Δία, και είναι ιερή, βλέπετε σαν η μητέρα θεά, η οποία τους δίδει ζωή και έρχονται και τη λατρεύουν. Εδώ στο Βαράνασι έχει ιδιαίτερη σχέση ο Γάγκης, διότι είναι το μόνο σημείο στο οποίο κυλάει από τον νότο προς το βορρά. Δηλαδή κυλάει ξανά πίσω στις ρίζες του, κλείνει ο κύκλος της μετεψύχωσης, θα λέγαμε. Η κάθε κατεύθυνση έχει τη θεότητά της. Ο νότος είναι ο θεός του θανάτου, ο Γιάμα. Ο βορράς είναι ο θεός του πλούτου, ο Κουβέρα. Και εδώ η πόλη μας οδηγεί από το θάνατο που είναι η φυσική ύπαρξη στη ζωή που είναι η αθανασία. Καθώς ο ανατέλων ήλιος λάμπει, διασκεδάζον το βαθύ σκότος, ούτω λάμπει και ο λουόμενος εν τη σίδαση του γάγκου, εξαλείφων τα σκυλίδας των αμαρτιών. Η γαγκά, καθαρτική εστί των ακαθάρτων, ού μόνο δια της λούσεως, οράσεως, προσψάυσεως και πόσεως, αλλά και δια της προσφωνήσεως και επικλήσεως, γαγκά, γαγκά, γαγκά. Ως της πίνει το είδωρ του γάγκου, το θαλπόμενον τες ακτήσει του ηλίου, ούτως υπερλόγων καθαρότερος γίνεται εις φλογός του πυρός. Το μπάνιο στο γάγκι βέβαια έχει και την πρακτική του πλευρά, ότι ο πολλής κόσμος δεν έχει μπάνιο στο σπίτι του, οπότε είναι ένα φυσικό μπάνιο και πολύ ευχάριστο μάλιστα, διότι στο μπάνιο λούζεσαι με τον ντους, ενώ εδώ μπαίνεις μέσα στο ποτάμι πολύ πρωί, όμορφα μέσα στη φύση αυτή, υπάρχει αυτή η επικοινωνία, είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη εμπειρία. Βέβαια τώρα με την μόλυνση που υπάρχει αυτό το πρόβλημα, αλλά έχουμε έναν διάσημο επιστήμονα, ο Μίστρα, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τον καθαρισμό του γάγκι, ο οποίος όμως κάθε πρωί θα είναι και στο γάγκι σαν Ινδουιστής. Ενώ ξέρει πόσα μικρόβια υπάρχουν, πόση μόλυνση υπάρχει, δεν αφήνει τη θρησκεία του και κάθε πρωί θα τον δεις πρώτος μέσα στο γάγκι, κάνει τον μπάνιο.
Είναι μια συνήθεια και για αυτούς και η φτώχεια τους κάνει θρησκευτικούς τους ανθρώπους, διότι είναι μια πηγή απόλαυσης, αισθητικής καλλιέργειας. Το τραγούδι, το θρησκευτικό τραγούδι είναι λαϊκό τραγούδι. Τραγουδιέται, ο κόσμος το απολαμβάνει, θα το βρεις και έξω και στον δρόμο. Ο χορός, η θρησκεία είναι ζωντανή, τους επιτρέπει να γελάσουν, να παίξουν θέατρο, να χορέψουν, να ερωτευτούν. Δεν στέκεται μακριά από τον άνθρωπο. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον λοιπόν είσαι ο Γαλανός, που θα ήταν ίσως και πιο έντονο τότε από ότι σήμερα. Νομίζω ότι το Μπενάρες εκείνη την εποχή ήταν και πιο όμορφο. Τα γκάτ δεν ήταν αυτό το τσιμέντο που υπάρχει τώρα, οι αποβάθρες. Ήταν με χώμα, με δέντρα, πράσινο. Η πόλη, μια πόλη μέσα στο δάσος, ασκητές, με μουσική, με κάρα, με άλογα, με βάρκες όμορφες. Τόπος ιερός για προσκύνημα, παραγωγή μεταξιού, η φαντά, τα οποία τα έχουν περισσότερο οι μουσουλμάνοι αυτά. Ποιο είναι το έργο του Γαλανού, γιατί ασχολούμεθα τελευταίως όλο και πιο πολύ με αυτόν? Ο Γαλανός ήταν ο πρώτος Έλληνας που ασχολήθηκε επιστημονικά και συστηματικά με τη μετάφραση των αρχαίων σανσκριτικών κειμένων στην ελληνική γλώσσα. Μετέφρασε σε θρησκευτικούς ύμνους, όπως η περίφημη Μπάγκαβαντ Γκίτα το 1803, μετέφρασε την Ντούργκα, τον ύμνο στη Θεά και διάφορα άλλα τέτοια σημαντικά κείμενα. Επίσης λογοτεχνικά κείμενα, όπως έργα του Καλιντάσα, του μεγάλου σανσκριτιστή ποιητή. Και ασχολήθηκε επίσης και με τη λεξικογράφηση, προσπάθησε δηλαδή μέσω λεξικών, βεγγαλικών, σανσκριτικών στην ελληνική, να φέρει μια επικοινωνία μεταξύ των δύο πολιτισμών. Δεν δημοσίευσε κανένα έργο κατά τη διάρκεια της ζωής του, αλλά προσπάθησε να στείλει στην Ελλάδα. Έστειλε, εκείνη την εποχή συνάντησε κάποιον καπετάνιο που ταξίδευε και βρέθηκε στον Μπενάρες, λεγόταν Κεφάλας από τη Ζάκυνθο, ο οποίος κέρδισε την εμπιστοσύνη του Γαλανού και του έδωσε ο Γαλανός ένα πολύ σημαντικό κείμενο, την Τζανάκια, η οποία είναι πανάρχιο κείμενο της εποχής του Τσάντραγκούπτα. Είναι έργο που ασχολείται με την πολιτική, έχει την πολιτική φιλοσοφία των αρχαίων ειδών και θεώρησε καλό ο Γαλανός ότι θα έπρεπε να φτάσει στην ελληνική κυβέρνηση στην Πελοπόννησο. Το έστειλε στις αρχές της Πελοπόννησου μέσω του Κεφάλα. Πότε αυτά? Αυτά λίγο μετά την Επανάσταση, γύρω στο 1823. Ναι. Το 1825 ο Κεφάλας όμως το δημοσιεύει στο Βατικανό με το δικό του όνομα, το διοποιείται δηλαδή το έργο, προσθέτει όμως μια μετάφραση και στα Ιταλικά και κάνει έτσι γνωστά για πρώτη φορά στην Ευρώπη αυτό το σημαντικό έργο, το οποίο δημοσιεύεται όμως στο Βατικανό και δεν φτάνει στην ελληνική κυβέρνηση. Λέει ο καπετάν Κεφαλάς στο βιβλίο του: «Αλλά αγαθή τύχη, ευρώνει στην Βενάριν τον Έλληνα φιλόσοφον Δημήτριο Γαλανών των Αθηναίων, διατρίβοντας τα συνδύας περί τα 35 έτη, άνδρα επιστημονικότατων και φιλολογικότατων και εκτός της ελληνικής, λατινικής, αγγλικής και άλλων ευρωπαϊκών και ανατολικών γλωσσών, ακριβή ειδήμονα της σανσκρίτης διαλέκτου και των αποκρύφων των Ινδιών, των οποίων κοινός και βραχμάνες και περιηγητές σέβωση και τιμώση για τη σοφία και την αρετήν του, τον παρακάλεσα να με βοηθήσει εις την πάτριόν μας γλώσσα μετάφραση και ως ομογενής συγκατένευσε». Το δεύτερο έργο που προσπάθησε να στείλει ο Γαλανός ήταν ένα λογοτεχνικό ποίημα που ασχολείται με την ομορφιά και τις τσαχπινιές της γυναίκας, τον Μπάμινι Βιλάσα,
το οποίο το έστειλε στον Καποδίστρια προς όφελος των Ελλήνων φιλολόγων, το οποίο όμως δεν έφτασε ποτέ στα χέρια του, διότι πολύ σύντομα ο Καποδίστρας δολοφονήθηκε και έτσι δεν μπορούσε να το διαβάσει. Μάλιστα. Α, και δεν προσπάθησε πια να έρθει σε επαφή με το. Ναι, δεν ήταν τόσο φιλόδοξος να δημοσιεύσει τα βιβλία του την εποχή εκείνη. Δεν έκανε κάποια προσπάθεια. Μετά το θάνατο του όμως, τα δόρισε όλα τα βιβλία, ίσως σκεφτόμενος ότι στο μέλλον θα φανούν χρήσιμα στους Έλληνες. Και εκεί αποκαλύφθηκε και ότι η Τσανάκια ήταν δικό του έργο, δηλαδή αυτό το πολιτικό κείμενο, διότι υπάρχει μια σημείωση εκεί πέρα που το δίδει στον κεφάλα. Και πού βρίσκονται πια αυτά τα έργα? Αυτά τα έργα τα πήρε η Εθνική Βιβλιοθήκη της Αθήνας. Τότε ήταν βιβλιοθηκάριος ο Τυπάδος, ο οποίος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον και ο ίδιος αγάπησε τη σανσκριτική και τον πολιτισμό το σανσκριτικό και δημοσίευσε σε 7 τόμους ορισμένα από τα σημαντικότερα έργα του. Βέβαια τα έργα αυτά δεν ξαναδημοσιεύτηκαν, ίσως και άλλαξε και η γλώσσα, διότι και η γλώσσα του Γαλανού ήταν πολύ διάζουσα. Έγραφε στην αρχαΐζουσα, πολύ κοντινή στην εκκλησιαστική γλώσσα που προσθέτει μεν στην ομορφιά, αλλά κάνει και δύσκολα κατανοητό, δηλαδή προοριζόταν για ένα πνευματικό ελίτ. Η Bhagavad Gita, η οποία το ελληνικό κοινό αρχίζει να διαφέρεται, ξαναδημοσιεύεται 2 φορές και υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον να ξαναεκδώσουν αυτό το λεξικό, το που δεν εκδόθηκε ποτέ, το Sanskrit, Greek λεξικό, είναι μια φωτογραφική. Σανσκριτικό, ελληνικό και αγγλικό μαζί. Και αγγλικά, ναι. Καταρχήν ο Γαλανός δεν επισέρχεται σε σχόλια, αλλά καμιά φορά συναντάμε και αναφορές που κάνει στους αρχαίους Έλληνες, όπως τον Όμηρο, τον Ορφέα, τον Ευρυπίδη, τον Πλάτωνα και στους εκκλησιαστικούς πατέρες. Υπάρχουν ορισμένες αναφορές στην ελληνική λογοτεχνία, διότι είχε και στο σπίτι του αρκετά ελληνικά βιβλία. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του συνέχισε να μελετά τον ελληνικό πολιτισμό. Την εποχή εκείνη, Άγγλοι λόγοι επίσης μελέτησαν τη σανσκριτική και έγραψαν βιβλία. Αλλά ο κύριος σκοπός τους ήταν η πολιτική. Αγάπησαν τα σανσκριτικά για να μπορέσουν να σταθεροποιήσουν την εξουσία τους. Αλλά το ενδιαφέρον του Έλληνα Γαλανού ήταν καθαρά ακαδημαϊκό. Ο κύριος σκοπός του ήταν να εισαγάγει τη σανσκριτική γλώσσα και λογοτεχνία στους Ευρωπαίους λόγιους και συνέχισε να εργάζεται πάνω σε αυτόν τον ιερό σκοπό. What politics? Because if you know the Sanskrit, then you can run the society in a much better way. That was a political intention or vested interest of British people. Galanos was not in that thinking like that. He was a scholar. He tried to have that devotion and do some service, understanding, expressing. Nothing to worry about what is going on, negative or positive. Then in my opinion, what Baldev Upadhyayji has written, he is right. And Galanos tried to keep little bit away from the British scholar, British dialogue. And why Baldevji has written this, I feel that he got some intuitive sense or maybe somewhere reference that Galanos was not trying to attend meetings of the Britishers and Sanskrit scholars, maybe avoiding that and only doing his devoted work to really understand and expose. So in that way we can say that ancient tradition of Greek philosophy, which was philosophy, culture, religion, so many very, very strong link with India, and that he preserved. So maybe, I think personally, due to having that deeper sense, he has never tried to be part of politics and to be have something like bad impression about his personality. So in that way, he is wonderful, I can say like this. Ναι, πέρα από τα χειρόγραφα, έχουν διασωθεί και αρκετά γράμματα του που έστειλε στην οικογένειά του στην Αθήνα, στα οποία διαβάζουμε και βλέπουμε ότι είχε πάντα ένα ενδιαφέρον προς την παιδεία καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, παρότρινε τους ανιψιούς του να μελετήσουν τα ελληνικά γράμματα. Και αυτό το ενδιαφέρον δεν είχε περιοριστεί μόνο στην οικογένειά του, επεκτάθηκε σε όλη την πόλη των Αθηνών. Μια φορά στέλνει και δωρεά στην Φιλόμουσο Εταιρεία των Αθηνών. Και στο τέλος, με την τελευταία του διαθήκη, αφήνει τη μισή του περιουσία στην κυριότερη Ακαδημία των Αθηνών, την οποία αποκαλεί, το ίδρυμα, το ανώτερο ίδρυμα δηλαδή της πόλης στην εποχή εκείνη. Τα χρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν αργότερα για τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο τον έχει συμπεριλάβει και μέσα στους ευεργέτες του. Γράψον μου, πώς έχει κατά το παρόν η πατρίς ημών? Νυν ευτυχή ότε ελευθέρα εστίν, ή πρώτερον ευτύχη ότε είναι υπό ζυγών και υποδουλίαν? Γράψον μου, πώς ονομάζονται οι πρώτοι και άρχοντες των Αθηνών? Έδωκεν ο Παναγής 1300 ρούπια της Καλκούτας τη Φιλομούσο Εταιρεία ή ουχή?
Μέσα από την αλληλογραφία του προς τους ανιψιούς του διακρίνουμε ένα έντονο ενδιαφέρον προς τα ελληνικά γράμματα, τους παροτρύνει συνεχώς να σπουδάσουν, να μορφωθούν, να μελετήσουν και μια παρότρυση που είναι σχεδόν πατρική, διότι ο ίδιος δεν είχε παιδιά και ήθελε τα ανήψια του να σπουδάσουν, να γίνουν σαν κι αυτόν. Ήμεν έφρον υπάρχεις και μεγαλόφρον, ελθέ προς εμέ. Είδε άφρον και μικρόφρον και μικροπρεπής ή δουλοπρεπής, μένε αυτού και έσω βάρβαρος και χιδαίος ελαιοπόλης ή ινοπόλης και οριζοπόλης ή ως πριοπόλης. Εγώ λέγω συμμεθόρκου και πληροφορώ και βεβαιώσε ότι μετά δύο ή τρία έτη αφότου εσύ έλθεις αναχωρούμεν εντεύθεν και ερχόμεθα στην πατρίδα. Τότε δι ζηλωτός εσύ και μακαριστός. Δάκτυλον μανθάνει ο Αθανάσιος ελληνικά ή ουχή. Ως της μανθάνει και παιδεύεται, εκείνον εγώ αγαπώ. Ως της μανθάνει και παιδεύεται, εκείνον εγώ αγαπώ. Ως της μανθάνει και παιδεύεται, εκείνον εγώ αγαπώ.